Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ, στο νησί σας και μαζί σας σε αυτή την πρώτη επίσημη γνωριμία μας. Να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου για την πολύ θερμή υποδοχή που μου επεφύλαξαν. Είμαι χαρούμενη γιατί είμαι εδώ, όχι μόνο γιατί έχετε ένα πανέμορφο νησί, το οποίο είναι από τα ομορφότερα της Ελλάδας και παγκόσμιος προορισμός, αλλά γιατί είμαι ένας ακόμη κρίκος σε μία αλυσίδα που ήδη εσείς έχετε δημιουργήσει, σε μία προσπάθεια που είναι πρωτότυπη, είναι μοναδική και ξεφεύγει από αυτό που οι Έλληνες κάνουμε ως τώρα. Δηλαδή, δεν θυμιζόμαστε ούτε για την κουλτούρα συλλογικότητας, ούτε για την κουλτούρα συνεργασίας μας. Ας το ομολογήσουμε. Αλλά επειδή αυτή η πανδημία δεν έχει προηγούμενο και όλες οι συνέπειες της δεν έχουν προηγούμενο, εδώ αυτό που επιχειρείτε το προσωπικά το αξιολογώ ως κάτι που κρύβει οραματική διάθεση και αν επιτευχθεί έστω και σε ένα ποσοστό του, θα είναι case study, δηλαδή πραγματικά αν καταφέρουμε όλοι εμείς να κάνουμε ένα σώμα, με τι επιδίωξη, το πολύ απλό. Να προστατέψουμε το σπίτι μας, τα συμφέροντά μας, που είναι ο τουρισμός, δηλαδή η τσέπη μας εν ολίγης, για να το απλοποιήσουμε, τη χώρα μας, την καθημερινότητά μας, τις ζωές μας. Αν λοιπόν όλοι εμείς γίνουμε ένα, εδώ στο κομμάτι της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου, θα είναι πολύ ωραίο, γιατί θα έχουμε δώσει και ένα μικρό παράδειγμα. Σε ό,τι ποσοστό το καταφέρουμε αυτό, γιατί θα ομολογήσω ότι στις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί και στις ζυμώσεις είναι πολύ δύσκολο αυτό που όλοι εμείς, επαναλαμβάνω, όλοι εμείς επιχειρούμε. Αλλά αξίζει να προσπαθήσουμε, γιατί αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, δεν έχει, και όχι μόνο εδώ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι παγκόσμιο το ζήτημα. Έχοντας λοιπόν μία μακρά εμπειρία στο δημοσιογραφικό χώρο, βρίσκομαι εδώ για να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας με τους συναδέλφους μας, να δυναμώσουμε τη φωνή μας που θα είναι ενιαία, άρα και δυνατότερη, άρα και καθαρότερη και προς τα εθνικά μέσα ενημέρωσης. Αλλά το σημαντικότερο αυτή τη δύσκολη συγκυρία είναι η φωνή μας να είναι καθαρή και να συνεχίσει να είναι αξιόπιστη. Και το καθαρή θα είναι και καθαρή από τον κορονοϊό, γιατί μέχρι τώρα είμαστε μια κουκίδα στο παγκόσμιο χάρτη που απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη των τουριστών παγκοσμίως. Οπότε, αν ενωθούμε όλοι εμείς, μπορούμε αυτό να το μεγιστοποιήσουμε και εν ολίγης να διαφυλάξουμε την τουριστική χρονιά του 2021, γιατί τώρα ό,τι έρχεται είμαστε βλέποντας και κάνοντας. Είμαστε σε πορεία αξιολόγησης. Ακόμη τα δεδομένα δεν είναι επαρκή για κανέναν στον κόσμο. Έτσι λοιπόν βρίσκομαι εδώ να δώσω τα δικά μου όπλα από την 20χρονη εμπειρία μου. Έχω ξεκινήσει σε τηλεοπτικούς σταθμούς από τον παλιό Sky, συνέχισα στον Αλφα κάνοντας ρεπορτάζ, μάχημο. Μεταπήδησα στις αρχές του 2000 στο Alter, με μεσημβρινά δελτία ειδήσεων, με κεντρικά δελτία ειδήσεων, τα Σαββατοκύριακα, με εποχές Ευαγγελάτου, Χατζηνικολάου, Άκη Παυλόπουλου, ήμασταν εκείνη η ομάδα, με ενημερωτικές καθημερινές εκπομπές, μάλιστα μία από αυτές τις εκπομπές είχε να κάνει και με τις ειδήσεις από κάθε γωνιά της χώρας. Το εδώ και τώρα είχαμε πολύ συχνή επικοινωνία με τους δημοσιογράφους στην περιφέρεια, στα νησιά. Την τελευταία δεκαετία είμαι σε οικονομικές εφημερίδες, σε επιχειρηματικό ρεπορτάζ, οπότε εδώ έχουμε να αναπτύξουμε με τη συνεργασία όλων ένα ωραίο πλάνο με τον επιχειρηματικό κόσμο, αναπτύσσοντας θετικές ειδήσεις, οι οποίες θα είναι και η αλήθεια μας. Δεν έχουμε να φτιάξουμε κάτι, θα είναι η αλήθεια η οποία θα δυναμώσει και θα φτάσει και σε τουρίστες παρά έξω από τα σύνορά μας. Και ολοκληρώνοντας έτσι λίγα λόγια για μένα, την τελευταία δεκαετία είμαι σε εφημερίδες, περιοδικά, επιχειρηματικά, ρεπορτάζ,
σε ραδιοφωνικές εκπομπές, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, με ένα ευρύ πεδίο, τέλος πάντων, στο δικό μου τομέα. Ευελπιστώ ότι θα έχω μια καλή συνεργασία, ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, γιατί εσείς είστε εδώ, εσείς ξέρετε το βάθος και το τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ είμαι εδώ για να συνεπικουρήσω, να μεγιστοποιηθεί η δουλειά, για να είμαστε έγκυροι, έγκαιροι και να μην υπάρχει πολυφωνία. Δηλαδή, αυτό είναι η αρχή, να είμαστε αξιόπιστοι και να βγαίνουμε με μία φωνή. Εννοείται ότι δεν είμαστε task force, όπως πολύ καλύτερα γνωρίζει και παρέθεσε νωρίτερα και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Εκμελητηρίου. Δεν είμαστε μια ομάδα διαχείρισης κρίσεως. Είμαστε όμως μια ομάδα συνεργατική που θέλει να κάνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, να ακολουθήσουμε ένα μοντέλο για να διαφυλάξουμε τον τουριστικό προορισμό, την αξιοπιστία μας και τέλος πάντων να διαχειριστούμε και ό,τι έρχεται. Πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτή την εποχή που είναι γεμάτη προκλήσεις, μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να κάνουμε την προσπάθεια. Πιστεύω ότι θα το κάνουμε. Μακάρι να τελειώσουν όλα πολύ γρήγορα και να φύγω από το νησί σας έτσι και με αυτή την αίσθηση καλοκαιριού και να μην χρειαστεί να ταλαιπωρηθούμε, να ξενυχτήσουμε, αλλά αν χρειαστεί θα το κάνουμε. Επίσης θέλω να επισημάνω και το πόσο σημαντική είναι και αυτή η συνδρομή του επιχειρηματικού κόσμου, που επίσης δεν έχει. Δηλαδή εδώ έχουν παραμεριστεί διαφορές, αντιπαλότητες και είμαι πολύ περήφανη που είμαι ένα κομμάτι που συμπληρώνει αυτό τον κύκλο. Όπως επίσης είμαι πολύ έτσι, έχω και ένα αίσθημα ασφάλειας ότι με τη συνεργασία που αναπτύσσουμε ήδη με τη Γιωχάννα Στραντ, όλο αυτό, ο καθένας στον τομέα του, θα μπορέσουμε να το βήμα-βήμα να το εξελίξουμε και να φτάσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Γιατί εδώ με τις διεθνείς πτήσεις δεν είμαστε μια παρέα μεταξύ μας. Ό,τι γίνεται εδώ και ό,τι βγαίνει από το νησί ή από τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου παρά έξω, έχει απήχηση στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην άλλη άκρη του πλανήτη, στην Αυστραλία. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και πραγματικά ανυπομονώ να ξεκινήσουμε. Χθες έφτασα στο νησί σας, σήμερα σας γνωρίζω και χαίρομαι το θερμό καλωσόρισμά σας. Από τις επόμενες ώρες, δηλαδή από Δευτέρα, θα αναπτυχθούν και οι τρόποι επικοινωνίας και οι δράσεις, όλα αυτά τα οποία τώρα λέμε, να μπουν σε μία τροχιά υλοποίησης.